αντιμέτωπη με μια νέα πρόκληση στην επιτυχημένη αθλητική της πορεία είναι η Ειρήνη Βασιλείου, που αναχωρεί με την εθνική ομάδα στίβου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ντόχα με στόχο να ξεπεράσει τον εαυτό της. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κατάφερα και έπιασα αρχικά το όριο και θα βρίσκομαι τώρα πάλι σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ ενθουσιασμένη και ανυπομονώ για τον αγώνα μου. Η αλήθεια είναι ότι έτσι αναγνωρίζεται ο κόπος μας. Ουσιαστικά για μένα ήταν μια επιβράβευση που έπιασα το όριο, γιατί μετά από ένα τόσο μεγάλο αγώνα, τόσο μεγάλη προσπάθεια, όταν ήρθε το όριο νιώσα σαν λύτρωση, ότι όλος μου ο κόπος, ότι πήγε κάπου... Ναι. 51-75, ατομικό ρεκόρ, θέλω να μου πεις πού βάζεις τον πήχη σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα, με τι προσδοκίες πηγαίνεις. Σαν στόχο αυτό που έχω πει είναι ότι θα ήθελα να κάνω ένα χρόνο κοντά στο ατομικό μου ρεκόρ και από εκεί και πέρα ό,τι θες και να μου φέρει αυτός ο χρόνος, θα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη με τον εαυτό μου. Η Ειρήνη Βασιλείου έχει κλείσει λοιπόν θέση σε μία ακόμη σπουδαία διοργάνωση όπου θα βρεθούν οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες του κόσμου. Εγώ το βλέπω σαν πρόκληση πιο πολύ που βρίσκομαι ανάμεσα στις κορυφαίες όλου του κόσμου. Στην αρχή το είχα πάρει όταν είχα σαν πρώτη μου εμπειρία. Είχα λίγο άγχος, να το πω και έτσι, που θα βρίσκομαι σε τόσες μεγάλες αθλήτριες. Αλλά μετά είδα ότι απομυθοποίησα λίγο όλη αυτή την εικόνα που είχα στο μυαλό μου και πλέον ότι τα βλέπω σαν να. Όπως είμαι και εγώ. Εγώ νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση από τον εαυτό μου, διότι κάθε χρόνο βρίσκομαι σε μια μεγάλη διοργάνωση και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τώρα πάλι σε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Για εμένα πραγματικά είναι όλα αυτά τα αποθηκεύω και είναι σαν εμπειρίες. Εδώ είναι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Ειρήνη Βασιλείου από το Ηράκλειο της Κρήτης. Έχει 53-39. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά τραβάει τόσο πολύ η σεζόν. Είναι λίγο περίεργο και για μένα τώρα, ουσιαστικά Οκτώβρη να τρέχω. Δεν το είχαμε προγραμματίσει έτσι με τον προπονητή μου, τον κύριο Άρη, ότι θα πιάσω το όριο τον Αύγουστο, διότι μας είχαν τύχει κάποιες δυσκολίες, κάποιοι τραυματισμοί που με άφησαν λίγο πίσω στις προπονήσεις. Δόξα τω Θεώ μου βγήκε το όριο. Τώρα το μόνο που θέλω, είμαι υγιής, πρέπει να διατηρηθώ, είμαι σε καλή κατάσταση, να διατηρηθώ και να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω στον αγώνα. Τριπλή κριτική εκπροσώπηση σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εσύ σε ό,τι αφορά τις αθλήτριες και το Ηράκλειο, τα δύο παιδιά, οι δύο σφυροβόλοι μας από τα Χανιά, νιώθεις έτσι το βάρος, σηκώνεις και την Κρήτη στις πλάτες σου. Δεν μπορώ να πω πως είναι βάρος, ίσως είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα που εκπροσωπώ την Κρήτη, την Ελλάδα βασικά, αλλά για μένα είναι το πένω ότι και για την Κρήτη ότι είναι τιμή μου. Είναι πολύ καλή ομάδα, έμπειρη ομάδα. Ουσιαστικά πιο πολύ στα άλματα, ξεκινάμε από την Κατερίνα Στεφανίδη. Πιστεύω ότι όλοι οι αθλητές είναι σε καλή κατάσταση και πρόκριση σε τελικούς, αλλά και για κάποιο μετάλλιο. Θέλω εσύ να δώσεις μια ευχή στον εαυτό σου εν ώψη αυτής της πολύ μεγάλης διοργάνωσης. Το μόνο που θέλω είναι να μπω μέσα, να είμαι συγκεντρωμένη και να το απολαύσω. Και πιστεύω ότι αν τα κάνω όλα αυτά θα βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.